Ανακρίνουμε τώρα, σε εισαγωγικά φυσικά, τον κύριο Χρήστο Γεωργίου. Ο κύριος Γεωργίου είναι Γενικός Διευθυντής Ερευνών του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδας. Κύριε Γεωργίου, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας σήμερα. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Είσαστε ειδικός και έχω μελετήσει τα βιβλία σας για το πρόβλημα των προβλημάτων, κατ' εμέ, της ελληνικής βιομηχανίας, της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Ποιο είναι αυτό? Η διαδοχή. Έχουμε παραδείγματα ότι όταν υπάρχει διαδοχή για λόγους σύνταξης ή θανάτου ή οτιδήποτε άλλο σε μια επιχείρηση, συνήθως περίπου το 30% είναι επιτυχημένοι, ίσως και λιγότερο. Για ποιο λόγο και γιατί, κύριε Γεωργίου? Και πάλι ευχαριστώ για την ευγενική σας πρόσκληση. Τα παγκόσμια στατιστικά στοιχεία έχουν δημιουργήσει έναν κανόνα, τον κανόνα 3-1-3. Δηλαδή, μόνο 3 στις 10 οικογενειακές επιχειρήσεις πηγαίνουν με επιτυχία στη δεύτερη γενιά, 1 στις 10 στην τρίτη και 3% παρακαλώ στην τέταρτη γενιά. Και αυτό εξαιτίας του ότι δεν προετοιμάζονται σωστά για τη διαδοχή. Αυτός είναι ο βασικός λόγος, λοιπόν, για τον οποίο βλέπουμε οικογενειακές επιχειρήσεις, οι οποίες μετά τη δεύτερη γενιά να πάβουν να υπάρχουν ουσιαστικά. Δεν είναι μόνο ελληνικό το φαινόμενο, είναι παγκόσμιο. Και τα προβλήματα, μάλιστα, είναι κοινά σε όλες τις χώρες, με μικρές διαφοροποιήσεις τα ποσοστά από τα στατιστικά στοιχεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας. Σε κάθε περίπτωση, όμως, το μήνυμα είναι ένα, ότι πρέπει να προετοιμαστούν σωστά και κυρίως εγκαίρως να ξεκινήσουν τη διαδικασία της διαδοχής, αν θέλουν να σώσουν την οικογενειακή επιχείρηση και να την βοηθήσουν να αναπτυχθεί με όφελος στην οικογένεια, βασικά. Οι λόγοι που υπάρχει τόσο μεγάλη απόσταση μεταξύ της πρώτης και των επόμενων γενών όσον αφορά την μάθηση της οικογενειακής επιχείρησης και κατά επέκταση και την ανάληψη της ευθύνης της, ποιοι είναι, γιατί υπάρχει αυτό το κενό? Κοιτάξτε, υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι αποτυχίας για μια διαδοχή, τους οποίους παρεπιπτόντως είχα την τιμή να γράψω ένα άρθρο πριν από 15 μέρες στην Αυτεμπορική. Θα αναφερθώ μονάχα σε δύο. Ο πρώτος είναι η δικαιοσύνη του γονιού, όπως λέμε. Δηλαδή, λέει ο γονιός, έχω δύο παιδιά, θα αφήσω από 50% στην οικογενειακή επιχείρηση. Φανταστείτε τώρα τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Αν ο ένας λέει ναι για μια απόφαση και ο άλλος λέει όχι. Άρα δεν μπορεί να ληφθεί η απόφαση. Αυτός είναι ένας λόγος, λοιπόν, ο οποίος οδηγεί σε αδιέξοδο. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις δεν έχουν την παράδοση, ας το πω έτσι, άρα δεν έχουν δημιουργήσει την κατάλληλη εμπειρία για να μπορέσουν να κάνουν σωστά τη διαδικασία της διαδοχής. Γι' αυτό μέχρι την τρίτη γενιά ουσιαστικά χρειάζονται βοήθεια από κάποιους εξωτερικούς συμβούλους μέχρι να δημιουργηθεί μια συλλογική μνήμη, αν θέλετε, μια διαδικασία, μια εμπειρία, η οποία θα βοηθήσει τις επόμενες γενιές να κάνουν σωστά τις διαδοχές. Έχουμε, κύριε Γεωργίου, παραδείγματα, ιστορικά μάλιστα, ελληνικών επιχειρήσεων. Αν θυμάμαι καλά, η Μίλη Αγίου Γεωργίου, ίσως κάνω... Η Μίλη Λούλη. Η Μίλη Λούλη. Ήταν μελέτη περίπου 200 ετών, περίπου 2 αιώνων περίπου επιχείρηση. Γιατί, πώς το πέτυχαν? Θα σας πω. Είναι πραγματικά μια ωραία περίπτωση η Μίλη Λούλη και γράψαμε τη μελέτη της διαδοχής τους, πώς το κάνανε δηλαδή, στο πρώτο μας βιβλίο που λεγόταν «Η διαδικασία διαδοχής στις οικογενειακές επιχείρησεις», που το γράψαμε τον αείμνηστο μέντορά μου, ελληνοαμερικανό καθηγητή Αστέριο Κεφαλά. Η γενιά που είχε αναλάβει τώρα είναι η 7η, παρακαλώ. Γιατί αυτοί είχαν κανόνες. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό. Μάλιστα. Οι οικογενειακές επιχειρήσεις δεν έχουν κανόνες. Οι κανόνες διακυβέρνησης και της οικογένειας και της επιχείρησης συνήθως είναι μόνο στο μυαλό του ιδρυτή. Άρα το βασικό μέλημα είναι πώς θα βγάλουμε αυτούς τους κανόνες από το μυαλό του ιδρυτή, θα τους βάλουμε σε ένα χαρτί και όλη η οικογένεια θα κάτσει σε ένα τραπέζι να τους συζητήσει και να τους συμφωνήσει. Αν γίνει αυτό, να ξέρετε ότι η οικογένεια μπορεί να μακροημερεύσει χωρίς πολύ μεγάλα προβλήματα. Επανερχόμενος τώρα στο θέμα των Μήλων Λούλη, λέω ξανά ότι οι άνθρωποι αυτοί είχαν κανόνες. Γι' αυτό, λοιπόν, και τώρα ο κύριος Νίκος Λούλης είναι η 7η γενιά, παρακαλώ, και είναι αξιοθαύμαστο για την σπάνιο για τις οικογενειακές και παγκόσμιο φαινόμενο. Και παγκόσμιο, ναι. Γιατί παρατηρούμε, ας πούμε, για παράδειγμα, διαμάχες σε κολοσσούς. Και στη Γαλλία και στη Γερμανία έχουν παραδείγματα, θα έλεγα, πολέμου της δυναστείας, ναι, για σε περιπτώσεις διαδοχής.
Άρα ουσιαστικά με δύο λόγια εσείς λέτε κανόνες. Κανόνες και έγκαιρα. Και έγκαιρα. Δηλαδή να μην περιμένουν επιχειρηματίες τελευταία στιγμή, όταν πρόκειται να αποχωρήσουν από την επιχείρηση και μάλιστα προγραμματισμένα, γιατί εντάξει υπάρχει και το ξαφνικό, να μην περιμένουν τελευταία στιγμή να μοιράσουν το παιχνίδι στην επόμενη γενιά. Και βέβαια να μην φοβηθούν, από ό,τι καταλαβαίνω, να ζητήσουν τη βοήθεια εξωτερικών παραγόντων, ανθρώπων που έχουν ήδη δουλέψει στην επιχείρηση ενδεχομένως ή από ανθρώπων που θα μπορούσαν να έρθουν τότε, λέτε. Ναι, αυτή είναι η δική μου ερώτηση. Εάν και κατά πόσον οι οικογενειακές επιχειρήσεις εμπιστεύονται αυτό που ονομάζουμε εμείς επαγγελματικό μάνατζερ, επαγγελματίες μάνατζερ, για να δώσουν τη σκυτάλη εντός εισαγωγικών, αν μπορούμε να το πούμε αυτό. Κοιτάξτε, πρώτα να αναφερθώ στο εξής, ότι στη χρυσή δεκαετία του επιχειρηματία, που είναι η ηλικία των άμεσα στα 50 και τα 60, που είναι η πιο παραγωγική, αυτή τη δεκαετία θα πρέπει ο ιδρυτής της οικογενειακής επιχείρησης να την αξιοποιήσει κατάλληλα, ώστε τελειώνοντας να έχει κάποιους υποψήφιους διαδόχους, τους οποίους θα τους έχει προετοιμάσει. Άρα, απαντώ έτσι στο ερώτημα του κ. Ψήλου και στην παρατήρησή του, της πολύ σωστή, ότι όταν φτάσει το πράγμα στο απροχώρητο, τότε τι να κάνουμε. Δεν γίνεται τίποτα τότε. Τώρα, με προλαβαίνετε για αυτό που λέτε, γιατί είναι εξαιρετική η παρατήρησή σας για τους επαγγελματίες που δεν ανήκουν στην οικογένεια. Το βιβλίο το δεύτερο, που λέγεται «Προετοιμάζοντας τη διαδοχή», θα εκδοθεί σε δεύτερη έκδοση μέσα στο Σεπτέμβριο. Έχει προστεθεί κεφάλαιο ειδικό για αυτό ακριβώς το θέμα που λέτε, γιατί είναι πολύ κρίσιμο. Όσα μέλη και αν έχει η οικογένεια, είναι δυνατόν όλα να είναι άξια και ικανά και να έχουν και την κατάλληλη εμπειρία, ούτως ώστε να αναλάβουν θέσεις ευθύνης στην οικογενειακή επιχείρηση. Άρα τι χρειαζόμαστε? Χρειαζόμαστε ανθρώπους από την αγορά, έμπειρους, ικανούς, οι οποίοι θα έρθουν να μπολιάσουν, αν θέλετε, τις δικές τους γνώσεις, ιδέες, αντιλήψεις, προτάσεις κτλ. Με τις ιδέες της οικογένειας. Και έτσι να εξασφαλίσουν όλοι μαζί τη συνέχεια και την ανάπτυξη της οικογενειακής επιχείρησης. Εκείνο που είναι πρόβλημα, και γι' αυτό άλλωστε δίνουμε έμφαση στη δεύτερη έκδοση του βιβλίου, είναι το ότι οι ιδρυτές και τα μέλη της οικογένειας κοιτάζουν προς τα μέσα, αντί να κοιτάξουν προς τα έξω. Κύριε Γεωργίου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ κατοπιστικά και ελπίζουμε σε αυτόν τον χώρο των ιερών της επιχειρηματικότητας που λέγεται Διεθνής Έκθεση να ακουστούν οι απόψεις σας και κυρίως να ενσωματωθούν στην ψυχολογία και στην πολιτική που ακολουθούν οι επιχειρηματίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.